Λοιπόν, ο κύριος Τσαουτσούγλου έρχεται εδώ στη Θράκη, είναι σκόπιμα και επιλεκτικά αυτό που κάνει, όπως για να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα το Υπουργό των Εξωτερικών της ΑΟΤ, τον κύριο Δένδια. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αυτή μέρα γύρισε στην Ελλάδα και δεν ήταν. Την επόμενη μέρα πήγε στην Άγκυρα. Το ίδιο και ο Τσαουσούγλου θα έρθει πρώτα στη Θράκη και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι βέβαια θέμα της κυβέρνησης, δεν είναι δικό μας. Εμάς, στο τομέα που μας αφορά, είναι να μην έρθει στα κομμακουγόρια. Δεν θέλετε εσείς, κύριε Αχμέτ. Δεν τον θέλουμε, είναι persona non grata, ανεπιθύμητος, διότι έχουμε υποστεί τα πάντινα και αυτή τη στιγμή θέλετε να μας πείτε τα πάντινα, γιατί πολιτιστική κόσμος δεν το γνωρίζει. Γενοκτονία εις βάρος των πομάκων. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα και επιβάλλουν να διδάσκονται από την μικρή ηλικία την τουρκική ως μητρική γλώσσα. Είναι απαράδεικτο, είναι βάναυσο, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Αχμέτ, πώς αισθάνεστε εσείς όταν ο Τσαβούσογλου και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι σας λένε Τούρκους? Παραχαράζουν την ιστορία, γιατί εμείς δεν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι, που μάκει στην καταγωγή, που σημαίνει ότι είμαστε αρχαίοι Θράκες από την φυλή των Αγριανών. Ακόμα και σήμερα μεταξύ μας αποκαλούμαστε Αχρέν, δηλαδή Αγριανοί. Και πώς να δεχτούμε στον 21ο αιώνα να αφομοιωθούμε και να εκτουρκιστούμε? Οπότε καταλαβαίνω πόσο σας στενοχωρεί όταν ακούτε όλα αυτά από την Τουρκία. Ναι, γι' αυτό και ο κύριος Τσαουσόγλου, αν είναι να πει, να ζητήσει τη γνώμη για τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει, καλώς θα κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ανεπιθύμητος.